It's just a cigarette, and it cannot be that bad. Honey, don't you love me? And you know it makes me sad. Κυρίες και κύριοι, Βασιλική στη ρύθμιση του ήχου. Το κορίτσι, ποιος παίρνει τηλέφωνο, παιδιά? Ρε μάνα! Ρε μάνα! Είναι δυνατόν! Είναι μετά τις 3. Τι με παίρνεις τηλέφωνο? Όπως καταλαβαίνετε, το καρναβάλι επάνω, ετοιμάζεται για καρναβάλι. Θα πας στην Πάντοα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο κούλερ. Το κούλερ της Τρίτης, πολύ φασάρια κάναμε πάλι. Θέλω να σας πω ότι το έτερόν σου ήμιση, αυτό που δεν το έχεις καθόλου σε εκτίμηση, το είχε ζητήσει η παρουσιάστρια εχθές, στην εκπομπή της Δευτέρας. Όπως καταλαβαίνετε, το έπαιξε σήμερα, το έπαιξε σήμερα η Βασιλική. Το έπαιξε σήμερα το κορίτσι αυτό. Εντάξει, την μπάλα. Θα σε λιώσω! Εντάξει. Το έριξε, είναι βατό το πέταγμα. Εδώ είμαστε και καταλαβαίνετε τώρα το κορίτσι. Ετοιμάζεται για τα καρναβάλια. Για τα καρναβάλια είναι ούτως ή άλλως. Όπως καταλαβαίνετε. Δεν μου λες τώρα, ετοιμάζεσαι για το καρναβάλι γιατί έχεις βρει κανένα πατρινό που σου έχει πάρει την κάρια. Ή ετοιμάζεσαι για καρναβάλι γιατί σου αρέσει να ντύνεσαι καρναβάλι και να πηγαίνεις και να παρελάβνεις. Πες μας την αλήθεια τώρα, άμα τολμάς, εδώ μέσα. Λοιπόν, είμαστε πάρα πολλοί, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε του τρελού και σήμερα. Η μάνα μου παίρνει τηλέφωνο, είμαστε στον αέρα, είναι σπίτι μας, βλέπει, είμαι σίγουρη. Τώρα γιατί παίρνει τηλέφωνο, δεν έχω καταλάβει. Μετά, στο break, θα σε πάρω και θα σου πω, κυρία Διονυσία. Άμα το σηκώσω, δεν θα θέλεις να ακούσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε σήμερα, θα μιλήσουμε για τους τύπους της σχέσης. Δηλαδή, κάποιους τύπους σχέσης αναλύουμε. Χθες, λοιπόν, αναλύσαμε τον ασφαλή τον τύπο όταν βρίσκεται σε σχέση και τον υπερεμπλεκόμενο. Σήμερα θα αναλύσουμε τον απορριπτικό και τον φοβικό. Θα μου πεις, Ευαγγελία μου, μας έχεις κάψει τα κύτταρα ήδη. Θα σου πω εγώ, όχι, βεβαίως θα σου πω, γιατί άλλωστε αυτή η εκπομπή είναι εδώ για να σου καίει τα κύτταρα κάθε μεσημέρι και βέβαια για να σου μεταδίδει την πολύ θετική της ενέργεια, για να σου μεταδίδει τη χαρά και το χαμόγελο. Να σου πω κάτι, να προσπαθεί να σου παίρνει και λίγο το κεφαλάκι από αυτά που ακούς. Παιδιά, τι άκουσα, αυτός ο Τραμπ λέει έχει απαγορεύσει σε συγκεκριμένες, λέει, χώρες, λέει, την είσοδο. Όπα, κέντρο βάρεσε έτσι εδώ. Πάει ο ηχολήπτης. Τίου, τέλος, γεια σας. Τέλεστε, πάει το αυτή της. Είναι καλά η Βασιλική. Δεν παθεί τίποτα, έλαντε, τι να πάθει αυτή. Λοιπόν, λοιπόν, θέλω να πω, αυτός τώρα δεν κατάλαβα, δεν θα μας αφήνει εμάς ταξιδεύουμε, μα θέλουμε στην Αμερική. Δεν πέρα, άμα θέλω εγώ να πάω, ας πούμε, διακοπές, δεν μπορώ να πάω στην Αμερική. Τι λένε, σοβαρά. Παιδιά, τι κάνει ο τύπος. Δεν τον βλέπω να αντέχει και πολύ εκεί πάνω που τον ανεβάσανε, να σας πω την αλήθεια. Τέλος πάντων, μας δεν μας ενδιαφέρει, είμαστε στην ωραιότατη Ελλάδα και δεν τον έχουμε και ανάγκη, έχω να σας πω, διότι η χώρα μας είναι ευλογημένος τόπος, διότι η χώρα μας είναι κέντρο διερχομένων και είμαστε μια χαρά. Για δώσε. Και εσύ δυστυχώς, μια φτηνή από μίμηση αγάπης. Δεν τον έχουμε ανάγκη, κύριε. Δεν τον έχουμε ανάγκη, γιατί είμαστε στην καλύτερη χώρα. Στην Ελλάδα, τη χώρα του φωτός. Χειροκρότημα δεν έχει. Βγάζω λόγο. Δεν βλέπεις. Έχω πάρει το ύφος. Λοιπόν, στην Ελλάδα, στη χώρα του φωτός. Στην Ελλάδα, το σέλας. Το φως. Τον πολιτισμό. Την κουλτούρα. Το καλό φαγητό. Το νόστιμο φαγητό. Και θα στο αναλύσω τώρα το νόστιμο φαγητό. Βασιλική, ξέρω ότι σε αρέσει το νόστιμο φαγητό και εσένα, Μέρη. Θα στο αναλύσω τώρα πολύ καλά. Γιατί αυτοί όλοι έξω από αυτή τη χώρα... Φωνάζεις, έτσι.
Φωνάζεις έτσι και μας ακούγει το νιά! Λοιπόν, έτσι έλεγε η μάνα μου. Ακόμα το λέει δηλαδή. Τα χούλια δεν κόβονται, όπως καταλαβαίνεις. Το πρώτο πράγμα με το που τσακωνόμουν εγώ και ο αδερφός μου ήταν φωνάζεις και σας ακούγει το νιά! Θα σε σκίσω, Ευαγγελία! Έτσι έλεγε. Μαμά, την τιμητική σου και σήμερα. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θέλω να σου πω εγώ. Δεν σε έχουμε ανάγκη, κύριε! Και δεν έχουμε και ανάγκη κανέναν έξω από αυτή τη χώρα. Διότι να σου πω κάτι, το φαΐ που θα φας εδώ δεν θα το έχεις ένα φάει. Γι' αυτό είστε όλοι πειραγμένοι εκεί έξω και είμαστε εδώ όλοι υγιείς και φρεσκαδούρες και ψηλά παιδιά. Δεν κατάλαβα το. Είμαι. Βασιλική, αυτό που είπες θα το πληρώσεις. Με ρώτησε αν είμαι όρθια. Δεν κατάλαβα. Έχεις κάποιο θέμα, δεν βλέπεις, θέλεις να ανοιχτώ λίγο, να ξεδιπλωθώ, να με δεις καλύτερα. Μαλώνεις! Κατέβα, μα μαλώνεις. Λοιπόν, θέλω να σας ενημερώσω, καταρχήν, εκεί που βλέπετε, ας πούμε τώρα εσείς, αυτές τις fashion bloggers που ποστάρουν εκεί πέρα φαγητά, φρουτάκια και τα σχετικά και ψάρια και θαλασσινά και την υγιεινή αυτή διατροφή και καλά, βάζουν εκεί μια λεζάντα Los Angeles, βάζουν μια λεζάντα, ας πούμε, γράφουνε Μαϊάμι, βάζουνε κάτι άλλο, σου γράφουνε τώρα Μεξικό και δεν συμμαζεύεται. Να σου πω κάτι, να είσαι χαρούμενος για τη χώρα σου, θα βγάλω τώρα λόγο μισό λεπτό, με έχει πιάσει τώρα το πατριωτικό μου, να ξέρετε ότι όλοι αυτοί μας ζηλεύουνε, διότι έχουμε τον καλύτερο ουρανό, τον έχουμε! Τον έχουμε! Έχουμε αυτόν τον υπέρλαμπρο, τον φοβερό που ακτινοβολεί τον ήλιο! Ναι! Τον έχουμε! Ευχαριστώ. Θα σας εξαφανίσουμε, ξέρεις. Όχι, συνεχίζω. Έχουμε, παιδιά, τις πιο ωραίες, ας πούμε, όμορφες γυναίκες μεσογειακού τύπου, τις έχουμε! Έχουμε, βρε, τα πιο ωραία παλικάρια! Τα έχουμε! Γιατί δεν τα έχουμε, Βασιλικούλα, επειδή δεν βρίσκεις... Επειδή δεν σε κοιτάει σένα κανένας, δηλαδή... Όχι, δεν πάμε, σε πρέπει να εξηγήσω! Και θα πω για το φαΐ. Το ψάρι που έχεις στην Ελλάδα, φίλε μου, το έχεις φάει αλλού έξω. Το έχεις φάει αλλού έξω. Μη γελάτε, έχω εξήγηση για το ψάρι μας. Έχω εξήγηση για το ψάρι μας, μιλάει, γελάτε. Εντάξει, να το πω. Παιδιά, να σας πω κάτι. Θα κάνω τώρα ανάλυση του ψαριού. Καταρχήν θέλω να σας ενημερώσω ότι αφού βρισκόμαστε στη Μεσόγειο, θέλω να ξέρετε, γιατί λένε για παράδειγμα ότι θέλει πάνω, ας πούμε, να φας, ας πούμε, στο LA ψάρι και το... Είναι άνοστο, δεν είναι άνοστο, έχεις πάει στο LA να φας ψάρι. Ούτε εγώ. Δεν έχω πάει. Αλλά εγώ ακούω και καλά το ψάρι του ωκεανού είναι άνοστο. Και βέβαια, φίλε μου, είναι το ψάρι του ωκεανού άνοστο, γιατί δεν είναι σαν το ελληνικό, δεν είναι σαν τη Μεσόγειο που έχει τα καλύτερα ψάρια, γιατί τα ψάρια μας, θέλω να σου πω, ξέρεις τι τρώνε τα ψάρια μας, Βασιλική. Υπάρχει εξήγηση. Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό. Πάμε εδώ, να επιστρέψω. Γιατί είναι αλήθεια, με κοροϊδεύει η ομάδα, έχω να σας πω και με κράζει εδώ πέρα, αλλά σας πω, εγώ έχω λόγο που το λέω αυτό. Είναι αλήθεια αυτό που σας λέω, παιδιά. Θα σου πω ακριβώς. Είμαστε ένας ευλογημένος τόπος. Γιατί μπορούμε να συνδυάσουμε και τη θάλασσα και το βουνό. Το βουνό μας, παιδιά, τι έχει, Βασιλική? Τι έχει, μπορεί, δεν ξέρεις τι έχει. Παιδιά, είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί το ψάρι το δικό μας είναι πιο νόστιμο? Γιατί έχει το αλατάκι της Μεσογείου. Γιατί τα ψάρια μας με τι θρέφονται? Όταν βρέχει, όλο αυτό το νερό που κατεβαίνει από το βουνό, που έχει, ας πούμε, τα υπέροχα τα βότανα, την πρασινάδα μας, το ένα μας, το άλλο μας, παίρνει το νεράκι και πού φρου, 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 φρου. Πού καταλήγει, Βασιλικούλα? Πού καταλήγει? Στις λίμνες, στα ποτάμια και στη θάλασσά μας. Ποιος τρέφεται με αυτό το νεράκι, αγάπη μου? Το πλακτόν, το ξέρεις? Γελάτε. Τα ψάρια μας, λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, θρέφονται υγιεινά. Σοβαρά, μην κοροϊδεύεις. Γι' αυτό και είναι νόστιμο.
Κατάλαβες τώρα. Το κατάλαβες. Άρα ο ωκεανός εκεί έξω, τι να σου πει, κουκλίτσα μου. Ο άνοστος ωκεανός, ο βαθύς, ο βούρκος με το βαθύ, το μπλε, το σκούρο, το σκοτεινό νερό. Τι να κάνει το ψάρι του ωκεανού, ενώ το ψάρι του δικό μας είναι πιο νόστιμο, πιο υγιεινό. Γι' αυτό έρχονται όλοι εδώ και θέλουν να εγκατασταθούν στη χώρα μας. Το πιάζες, Βασιλικούλα! Ρελα, μην κοροϊδεύεται, καλά θα πάω στο θέμα μου, δεν σας λέω τίποτα άλλο ποτέ ξανά. Μην πάμε λίγο να επεκταθούμε. Γιατί, να σας πω τώρα που είπα επεκταθούμε. Ο απορριπτικός ο τύπος έχει 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 σειρές. Δώσε λίγο ένα ρουβά να πάρουμε μια ανάσα. Πες μου λίγο, πού και πότε. Αφού σας έκαψα, τα κοίταβα. Θα σας πω, εάν είστε ο τύπος ο απορριπτικός σε μία σχέση. Θα την ξεκινήσω σιγά σιγά. Θέλω να ακούσω αυτό το υπέροχο τραγουδί. Πάμε, κάνουμε ένα throwback και ακούμε τον κύριο Σάκη Ρουβά. Κύριε Σάκη, τι ωραία τραγούδια έχετε βγάλει. Και βγάζετε ακόμα δηλαδή. Δώσε. Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Το μυαλό μου πάει να χάσω. Θέλω να σε αγκαλιάσω. Θέλω πάλι να σε δω. Πες μου που και πότε θέλεις να σε συναντήσω. Πες μου που και πότε τη φωτιά μου για να σβήσω. Πες μου που και πότε θέλεις να σε συναντήσω. Είδες, Βασιλικούλα, όλα τα τραγούδια έχουν μέσα τη λέξη φωτιά. Μακριά από εμάς, δηλαδή, αυτή τη λοιπόν, χθες και δεν λαμπαδιάσαμε. Όπως καταλαβαίνετε, πήγαμε και πήραμε καινούριο σίδερο να φτιάχνουμε τα μαλάκια μας. Αφού το άλλο πήγε. Μας τα άφησε χρόνους, δεν πειράζει. Ο απορριπτικός ο τύπος, λοιπόν. Μισό λεπτό, ένα από την άλλη. Να ξεκινήσουμε. Ο απορριπτικός ο τύπος, έχουμε λέει μια γυναίκα ή ένα γκόι, όπου είναι ανασφαλής, αποφεύγει τις σχέσεις, αλλά όταν έχει μία. Όταν έχει μία τα συναισθήματά της, για αυτήν δεν είναι καθόλου, λέει, μάλιστα, αμφίθυμα. Τι λες, μωρέ. Η ανεξαρτησία, λέει, έχει σημασία για αυτόν ή για αυτήν. Στηρίζεται στον εαυτό της, είναι αυτάρκη σε βαθμό. Α, εγώ είμαι κάπου. Μπορώ να πω ότι είμαι λίγο και εδώ. Αλλά δεν είμαι απορριπτικός τύπος. Δεν κατάλαβα το γέλιο. Δεν στηρίζομαι εγώ πάνω μου, στα πόδια μου. Δεν είμαι εγώ ανεξάρτητος τύπος. Από τα 17 μου. Πού στηρίζομαι. Λοιπόν, ναι, κοίταξε να δεις τώρα, απορριπτικός ο τύπος, δεν το λες και κακό. Γιατί ο απορριπτικός ο τύπος μπαίνει σε σχέση όταν θέλει να μπει. Όταν δεν θέλει να μπει, του πιέζει την καρφάκι, ξέρεις, okay, cool. Δεν βασίζεται, λέει, στους άλλους. Και άμα προκύψουν, λέει, εντάσεις, πίεση και προβλήματα στις σχέσεις. Γεια σας, Λούις. Όχι, εντάξει, αυτό δεν είναι πολύ καλό. Να ξέρεις γενικά, να την παρατάς τη σχέση όταν δηλαδή προκύπτουν κάποιες περίεργες φάσεις, κάποια προβλήματα, κάποιες προστριβές, κάποια αυτά. Δεν λέει τώρα να είσαι να γίνεσαι κατευθείαν το καπελάκι μου στραβά, φόρεσα και αντε για χαρά. Κατάλαβες. Τι έβαλε το κορίτσι τώρα. Να εντύλα εδώ, έτσι. Το σπάσα. Το κυπελάκι σου το μπλε με τη βιγόνα. Το σπάσα. Για να μαθαίνετε οι μικρότεροι, τα μικρότερα κουλεράκια μας, που ξέρω πάρα πολύ ότι σας αρέσουν, είναι πάρα πολύ τραγουδιμάζουμε, αν και πολλά από αυτά δεν τα ξέρετε, γιατί είμαστε στα 90s. Αυτή είναι η Τερέζα και αυτό το τραγούδι όταν είχε βγει, θέλω να σας πω, είχε κάνει μεγάλο χαμό και πανικό. Το σπάσα, το σπάσα. Στην καρδιά μου ασφαλείας, εγώ καινούριο κυπελάκι αγοράζει. Και συνεχίζω. Είναι, λέει, αυτός ο τύπος ο απορριπτικός. Φαίνεται να είναι, σου λέει τώρα, εξωστρεφής. Αλλά στην ουσία είναι εσωστρεφής. Βέβαια, θα μου πεις τώρα, Βασιλική μου, εσύ τώρα δεν έχεις ιδέα τι είναι αυτό, γιατί όπως είπαμε, δεν έχεις ιδέα από σχέσεις. Αλλά θα σου εξηγήσω εγώ ευθύς αμέσως. Από μένα θα μάθεις, από ποιο θα μάθεις. Εμείς τα λέμε όλα εδώ. Δηλαδή, ο τύπος, ο απορριπτικός, είναι μυστήριος. Κατάλαβες. Έχει αυτό το μυστήριο το βλέμμα. Έχει αυτή την ενιγματική, ας πούμε, έκφραση στα μούτρα του που λες τώρα τι σκέφτεται, τι θέλει, με θέλει, με σκέφτεται, πού κοιτάει, ποιον κοιτάει, ποια κοιτάει, κατάλαβες. Αυτός ο τύπος, ο μυστήριος, είναι αυτός που θα σε τραβήξει, είναι αυτός που σε ελκύει στην ουσία. Αυτός λοιπόν ο τύπος φαίνεται πολύ εξωστρεφής, γιατί εννοείται, τι είπες, κάτσε κορίτσι μου λίγο να τελειώσω, παρακαλώ, μην κόβεις. Λοιπόν. Αυτός ο τύπος, λοιπόν, φαίνεται εξωστρεφτή, εξωστρεφής.
όλα κοροϊδεύουνε. Δεν τις πάρω. Δεν τις μπορώ άλλο. Τώρα δεν θα πάω break, θα πάω break. 10 σκαλιά δεν είναι. 10 σκαλιά θα πηδήξω 10 σκαλιά και θα στω απάνω. Περίμενε. Λοιπόν, είναι εξωστρεφή στην ουσία, έτσι φαίνεται, γιατί όταν θα μπει σε ένα χώρο, θα κάνει και αισθητή την παρουσία του. Αλλά στην ουσία, αυτός ο τύπος είναι πολύ εσωστρεφής, διότι αυτά που έχει εδώ μέσα και εδώ μέσα δεν τα ξέρει κανένας. Δεν τα μοιράζεται με κανέναν. Είναι ενηγματικό, σου λέω. Θα συνεχίσω με τον απορριπτικό τον τύπο, αφού πάω μια στιγμή πάνω. Πάρτε μια ανάσα, δείτε 2-3 τραγουδάκια, 5-10 και έρχομαι. Σαν το τσιγάρο με καταστρέφεις και σαν τη στάχτη με σκορπάς, σαν το αλκοόλ που με σουρώνεις, σαν σκουπιδάκι με πετάς. Σαν το τσιγάρο με καταστρέφεις και σαν τη στάχτη με σκορπάς, σαν το αλκοόλ που με σουρώνεις. Συνεχίζουμε στα 90's. Σαν σκουπιδάκι με πετάς. Δεν με λυπάσαι. Δεν με λυπάσαι, άτιμη. Δεν με λυπάσαι. Τώρα θα φταίω εγώ να σε πω ατάλλαντη, όπως σε λέει η Μέλη. Θα φταίω! Ατάλλαντη! Δεν μου λες! Πες μας λίγο σε ποιο κλαμπ παίζεις αυτό το καιρό να έρθει να σε ακούσουμε. Λοιπόν, καταρχήν πριν συνεχίσουμε, θέλω να στείλω πάρα πολλά φιλιά στη βασιλικούλα μου την Κο. Θέλω να στείλω στα κουλεράκια μου στον Κώστα, στον Κωνσταντίνο, στον άλλον τον Κώστα, τη Ροδαμάνθη μου, τα Ρεκάκια, όλα τα παιδιά που μου στέλνετε μηνύματα και μου ζητάτε πραγματικά τραγούδια. Βέβαια, τα τραγούδια αυτά δεν τα έχει ζητήσει κανένας, τα παίζει η Βασιλική μόνη της. Τι είπες? Λοιπόν, η Βασιλική κάνει πρόγραμμα μόνη της σήμερα, καταλαβαίνετε. Εμείς εδώ θα συνεχίσουμε πάρα πολύ ωραία. Είμαστε σήμερα, αναλύουμε πάλι ακόμα και τώρα. Το τι τύπος σχέσης είσαι εσύ. Χα! Πίκι, πίκι! Η Βασιλική προσγειώθηκε στη γη, ναι, είναι μαζί μας το κοβίτσι. Κι όλο κάτι θέλω. Λοιπόν, τι τύπος σχέσης είσαι εσύ, λοιπόν, είσαι, έχουμε πει, ο ασφαλής, ο υπερεμπλεκόμενος, είσαι ο απορριπτικός, να τη πετάει και πράγματα, ή είσαι ο φοβικός. Τι να σου πετάξω. Μείνε, κλείνεις το παράθυρο. Άνοιξε τώρα το παράθυρο. Θα φας κυμολία στο τζάμι. Πάρτα! Μέσα, να ξέρετε, έτσι. Γιατί έχουμε και σημάδι. Ότι θα συνεχίσω τον απορριπτικό τον τύπο. Ο απορριπτικός ο τύπος έχει πάρα πολύ ζουμί και νομίζω και πως πολλοί κόσμος εντάσσεται σε αυτόν τον τύπο σχέσης σήμερα. Γιατί μα και από την πολύ μικρή κουβέντα που έχουμε στα social media, όλο σε κάτι τέτοιους και σε κάτι τέτοιες πέφτεται πάνω. Πώς θα έχει κάνει έτσι ο καιρός? Είναι, λέει, υπερόπτης, όμορφος ή όμορφη, μοιραίος ή μοιραία. Πολλοί άνδρες ή γυναίκες τον θεωρούν ερωτεύσιμο ή ερωτεύσιμη και πολλοί ερωτεύονται αυτούς τους τύπους ακαριέρα. Δηλαδή κοινώς την πατάνε, τη δαγκώνουν τη λαμαρίνα. Καταλαβαίνεις. Για να μην πέσετε, ας πούμε, θύματα, θα πρέπει να έχετε, πώς θα σου πω τώρα, την αντίληψη να τους πιάσετε από την αρχή και να μην πέσετε στα δίχτυα τους. Γι' αυτό εμείς τα λέμε εδώ, εμείς μεσημεριάτικο, εδώ κάθε μέρα, για να σας προσέχουμε και να προλαβαίνουμε αυτές τις καταστάσεις. Σου λέει τώρα. Ταυτόχρονα, ο απορριπτικός ο τύπος κάνει πολλούς ευαίσθητους, λέει, ίσως και ασφαλείς άνδρες ή γυναίκες, να νιώθουν πικρία και φθόνο, άρα να απομακρύνονται. Βρε, τι τύπος είναι αυτός? Εν πάση περιπτώσει, όπως καταλαβαίνετε, ο απορριπτικός ο τύπος είναι και ψυχρός και δίνει μόνο εκεί που θέλει να δώσει. Είναι φιδωλός. Είναι λίγο τσιγκούνης στα συναισθήματά του. Άρα είναι τσιγκούνης και σε πάρα πολλά άλλα. Όπως καταλαβαίνετε, το βγάλαμε το θέμα του απορριπτικού. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας ενημερώσω ότι υπάρχει δίπλα μας και η Ellen Vita. Θα δείτε, παίζουν πάρα πολλά σποτάκια εδώ στο κανάλι μας. Και αν είστε και συντονισμένοι στα social media μας, στο Facebook, στο ειδικά διαμορφωμένο tab, εμείς εδώ κάθε εβδομάδα χαρίζουμε ένα υπέροχο set πραγματικά της Ellen Vita για να μπορείτε κι εσείς να περιποιήσετε το προσωπάκι σας, να απομακρύνετε σπυράκια και ακμή, γιατί είναι ένα προϊόν που πρέπει να έχετε κοντά σας αν έχετε τέτοια θέματα.
Σας εγγυόμαστε όλοι, σας εγγυούμαστε σίγουρο αποτέλεσμα και δεν θα ασχολείστε πια με Σπυράκη και Ακμή πραγματικά, γιατί έχουμε άλλα πάρα πολλά πράγματα να ασχοληθούμε. Τι ωραίο τραγούδι έβαλες βρε, τι αναλαμπή ήταν αυτή, δώσ' δυνατά. Το ξέρεις μ' αρέσεις. Ναι! Μα μη με πιστέψεις. Σ' αυτό το κόσμο που μόνος μου ζω δεν υπάρχουν κανόνες. Τύπο. Ή να πάμε σε μια ανάσα πρώτα. Ανάσα πρώτα, θες ανάσα, ε! Για να βρεις τα επόμενα τραγούδια. Μόνο και μόνο για αυτό το τραγούδι που έβαλες, Βασιλικούλα. Είσαι ο MVP αυτής της εκπομπής σήμερα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ανάσα. Επιστρέφουμε εδώ να αναλύσουμε τον φοβικό τύπο σχέσης και να καταλήξουμε να δούμε τελικά σε, ποιο από αυτά, σε ποιες από αυτές τις τέσσερις κατηγορίες ανήκεις εσύ, γλυκό μου κουλεράκι. Φύγαμε για ανάσα! Το φεγγάρι θα με βόλτα στις αγάπης μου την πόρα. Και δεν ξέρω να σπηρεώ ρε. Έλα λίγο. Έλα την παράδοση μου. Έλα. Ξέρετε τώρα γιατί έγινε αυτό έτσι. Αν μην μου τα αλλάζεις. Σίγουρα. Όπως λέει και η Μέρη που έπλεξα. Και οι τρεις θα τη χάσουμε πακετάκι τη δουλίτσα. Πάμε λογιστή η ομεριά σήμερα. Μετά μόλις τελειώσει αυτή η εκπομπή του παραλόγου όπως καταλαβαίνετε. Πάμε βρε κορμί τι θες. Πας λογιστήριο. Βρε κορμί κι αυτό είσαι σήμερα. Και για Λουίζου. Όσο είναι αυτά τα υπέροχα τραγούδια που ακούσατε εδώ πέρα, που σίγουρα εάν δεν βλέπατε την οθόνη μας θα νομίζατε ότι έχουν πέσει παράσιτα σε αυτό το σταθμό. κάτι έγινε ξαφνικά, μπήκε κάποιος άλλος πίνα, κάτι τέτοιο. Όπως καταλαβαίνετε, όχι, είστε στο κούλερ, βεβαίως εδώ στο Μάτι Τι, ακόμη και εσύ, βεβαίως εδώ είμαστε. Εδώ είστε. Η Βασιλική θυμήθηκε τα χρόνια που μας είπε ότι ήταν στη χοροδία. Ανέκδοτο. Ανέκδοτο, ήταν στη χοροδία, σίγουρα όχι. Και της είπα εγώ πάρα πολύ ωραία, επειδή πετάει πράγματα όπως καταλαβαίνετε, βάλω με αυτή τη στιγμή, παρουσιάστε, βάλετε. Της είπα ότι σίγουρα αν ήταν σε χοροδία, θα ήταν σε χοροδία με παραδοσιακούς χορούς, ντυμένη καραγκούνα, να τραγουδάει. να τραγουδάει το φεγγάρι, κάνει βόλτα. Να σου πω κάτι, Βασιλική. Δεν είναι κακό κορίτσι μου, να ξέρεις. Εγώ ήμουν στη χοροδία και τραγουδούσα, βάζει ο Ντούτσε τη στολή του και τη σκούπια την ψηλή του με όλα τα φτερά. Η Βασιλική κρατάει την παράδοση ακόμη και σήμερα. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω εγώ για τη Βασιλικούλα και για τη χοροδία. Είπε ότι ήταν στη χοροδία γιατί είχε καλή φωνή. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μεγάλο ανέκδοτο. Άσε μας, κορίτσι μου. Λοιπόν, που είσαι εσύ καλή φωνή. Και γελάσαμε, όπως καταλαβαίνετε. Εμείς εδώ περνάμε πάρα πολύ ωραία. Είμαστε μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Εύχομαι να περνάτε και εσείς πολύ καλά με την παρέα σας. Και να μαζεύεστε το μεσημέρι στο σπίτι σας, στο δεν ξέρω στην καφετέρια της γειτονιάς σας, γιατί με έχουν πάρει και από καφετέρια και μου έχουν πει μαζευόμαστε εδώ και σε βλέπουμε. Βέβαια, έχω να σας πω ότι υπάρχουν και μια καφετέρια όπου μας βλέπουν στο μιούτ. Άντε βρε! Που αμέσως να με πειράξεις, μας βλέπουν στο μιούτ γιατί δεν τους αφήνει το αφεντικό τους, γιατί δουλεύουνε. Όχι γιατί δεν θέλουν να μας ακούσουνε. Και να σου πω και κάτι, δεν κατάλαβα. Άμα κατεβάσω εγώ τη Βασιλική κάτω να σας τραγουδήσει, ξέρεις πόσα μιούτ θα πέσουνε. Πα, 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 πα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, κουλεράκια μου γλυκά, θα σου βαρευτώ να σας πω και τον φοβικό τύπο, γιατί ξέρω ότι περιμένετε να ακούσετε και αυτό τον τέταρτο τύπο επιτέλους της σχέσης, για να δείτε, εν πάση περιπτώσει, για το πού ανήκετε. Ο φοβικός ο τύπος που περιμένω και εγώ να δω ποιος είναι αυτός. Μας μένει, λέει, το τελευταίο τύπος σύναψης δεσμού που είναι ο φοβικός. Η γυναίκα, λέει, ή ο άντρας, εν πάση περιπτώσει, θα το πω στο θηλυκό, που έχει αναπτύξει αυτόν τον τύπο δεσμού, πραγματικά βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κόσμους. Σε δύο κόσμους. Μόνο που και οι δύο είναι οι χειρότεροι δυνατοί. Βρε, τι λες. Για πρόσεξε λίγο. Είναι, λέει, ανασφαλής
και αποφεύγει τις σχέσεις. Ξέρω τέτοιο κόσμο. Σαν να μην έφτανε, λέει αυτό, είναι και αμφίθυμοι για αυτές όταν τις προκύπτουν. Δεν ξέρει τι της γίνεται κοινώς όταν τις προκύπτουν. Έχω και, τέτοια φίλη. Νιώθει, λέει, αγωνία, άγχος, κατάθλιψη, αλλά και εχθρότητα για τους άλλους. Γιατί κουκλίτσα μου, γιατί κουκλέ μου, γιατί είσαι φοβικός τύπος. Μην αγχώνεσαι. Άστο να το ζήσεις. Και άμα την πατήσεις, την πάτησες. Δεν πειράζει. Η ζωή θα έχει αυτά. Εμπειρίες μαζεύουμε όλοι, έτσι δεν είναι? Τα συναισθήματα, λέει, αυτά κατευθύνονται με ιδιαίτερη ένταση προς το άλλο φύλο. Σχεδόν απεγνωσμένα αποζητά την επιδοκιμασία των άλλων, την αναγνώριση και στη ζεστασιά. Εγώ θα σας πω ένα πολύ μικρό από την πολύ μικρή μου πείρα. Όταν αναζητάς κάτι, δεδομένα πράγματα, όταν το ζητάς δηλαδή, δεν θα το πάρεις και ποτέ. Καταλάβατε. Δηλαδή, δεν γίνεται να ζητάς εσύ το σεβασμό. Αυτό έρχεται μόνος του. Δεν γίνεται εσύ να ζητάς την αναγνώριση. Τι γίνεται με την αναγνώριση σήμερα. Την αναγνώριση. Αυτή θα έρθει μόνη της. Αν κάτι το ζητάς, δεν πρόκειται να το πάρεις ποτέ. Δεν πρέπει να λες τον άλλον να με σεβαστείς. Μπορείς να του το βγάλεις. Τι ώρα τραγούδι, δώσε δυνατά το κύμα. Να χορεύω στο κενό. Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο. Πάνω στο κόρμι σου, στου φίλου σου το βυθό. Να σε εσύ το κύμα, θα μ' αέρας που φυσάς. Σου υπόσχομαι ταξίδι. Τι ωραία τραγούδι. Λοιπόν, αν λοιπόν έχετε από αυτούς τους τύπους που αναλύσαμε χθες και σήμερα, θα είμαι σε Ευαγγελία μου, με τόσα τραγούδια, τόσο μπλα μπλα, που να θυμόμαστε τώρα, μην τα ξαναπούμε. Θα σας πω πολύ γρήγορα, αν είστε ασφαλής τύπος, βασικά είστε καλά. Άμα είστε υπερεμπλεκόμενος, είστε έτσι και έτσι, αλλά καλά. Αν είστε απορριπτικός, δεν είστε πολύ καλά. Και αν είστε φοβικός, είστε για δέσιμο. Κάπως έτσι θα σας το πω. Γενικά, ό,τι τύπος και να είστε, να θυμάστε πάντα να τα βλέπετε όλα θετικά. Διότι σε όποιο τύπο και να εντάσσεστε, μπορείτε ή να το καλυτερεύσετε. Δηλαδή, αν είσαι φοβικός, που σίγουρα τώρα θα σου έχει πέσει, ας πούμε, ψυχολογία στο τάρταρο, μην ανησυχείς, γιατί μπορείς να ακούσεις αυτά που είπαμε εμείς σήμερα, εάν και πώς το πρόσεξες, βέβαια, και μπορείς να, πώς να σου πω τώρα, να καλυτερεύσεις τα πράγματα. Μπορείς να κάνεις, ας πούμε, δουλειά με τον εαυτό σου και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά να τα φτιάξεις. Να τα αναγάγεις σε κάτι καλύτερο. Να τα, δηλαδή, πώς να σου πω τώρα, να τα αυτό. Κατάλαβες. Τα εξελίξεις. Όχι προς το χειρότερο, προς το καλύτερο όμως. Καταλαβαίνεις. Δώστε δυνατά. Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο. Πάνω στο κόρμι σου. Και εδώ τώρα έρχεται το μεγαλύτερο ερώτημα. Εσείς επάνω η ομάδα, σε ποιον τύπο εντάσσεστε? Δεν μιλάει κανείς. Καταλάβατε τι σημαίνει αυτό, έτσι? Δεν μιλάει άχνα. Κιχ δεν βγάζουν αυτή τη στιγμή. Πάμε. Κατάλαβα, είσαι στο τέταρτο. Το ξέρα. Δώσε δυνατά και πάμε να φύγουμε. Αύριο, ημέρα Τετάρτη, θα επανέλθουμε με νέο θέμα. Απολαυστικό, ξεκαρδιστικό. Από αυτά τα θέματα που ζητάτε, εν πάση περιπτώσει, θα το υπεραναλύσουμε. Πάρε εδώ με την ομάδα. Βασιλικούλα, Μέρη, Ροή, ψηφιοποίηση. Θα μας κινούλεις. Πολλά φιλιά από όλους μας. Καλό σας μεσημέρι.